Κατά, κατά καιρού έχουν, εποθεί υποθεί διάφορα πράγματα και έχουν διαρρεύσει και άλλα και κάποια είναι ακριβή και κάποια δεν είναι ακριβή. Δεν θα μπω τώρα σε αυτήν την αντιπαράθεση. το μόνο το οποίο εγώ μπορώ να πω είναι ότι εγώ ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης καλούμε να υλοποιήσω αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, του Υπουργικού Συμβουλίου και της Ελληνικής Κυβέρνησης συνολικά. Εάν η ελληνική κυβέρνηση συνολικά Πετύχει μία επαναδιαπραγμάτευση αυτού του στόχου. Εγώ προσωπικά θα είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, διότι θα φύγει ένα μεγάλο αγκάθι από το δικό μου χαρτοφυλάκιο. Παρά τα αυτά, εξακολουθώ να επιμένω ότι η έμφαση στη διαπραγμάτευση δεν πρέπει να είναι σε αυτό το σημείο, σε αυτό το ζήτημα, το οποίο τελικά αφορά πολύ λίγου. Γιατί να σα πω κάτι, γίνεται ο ελευθερισμό για τι απολύσεις. 99% του τηλεοπτικού χρόνου για το 1% των δημοσίων υπαλλήλων. Τόσο είναι οι 15.000. Όταν όμω η φορολογία και οι φόροι και ο ένφια αφορούν εκατομμύρια πολίτε, μα με ποιο θέμα πρέπει να ασχοληθούμε. Συνολικά ω κυβέρνηση. Πάντω με, με τον το ένφια. Με το ένα, με, με το, το ένα, δύο, με δύο το, το ξέρω. Δύο, ξέρω ναι. Ναι. Με το το ξέρω, πλέον. αλλά το λέω, το λέω ότι οι 15.000... Ε, είναι ένα. Ε, τελικά οι απολύσει, οι εξήμιε, είναι το 1% των δημοσίων Πάντως, των υπαλλήλων. Μιλήσατε για προσωπικό πολιτικό κόστο. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε πια ότι μετράμε αντίστροφα για τι εκλογέ, είτε σε πολύ λίγου μήνε, είτε σε λίγο περισσότερου. Αισθάνεστε ότι φίσταστε αυτό το κόστο περισσότερο από άλλου συναδέλφου σα, ακόμη και μέσα στο ίδιο κόμμα. Που δεν φαίνονται εξίσου πιεστικοί προ την εξυπηρέτηση του ίδιου στόχου. Να σα πω κάτι. Το τι είναι, είναι, είναι κόστο και το τι είναι όφελο στο ταμείο γίνεται τελικά και σε προσωπικό επίπεδο. Mm -hmm. ε, γίνεται στην κάλπη. Δηλαδή, κάποιο είναι ο κακό τη ιστορία και αυτό είστε εσεί. Δεν και ξέρω ποιο είναι. Όχι, δεν νομίζω, σπουργοί, δεν νομίζω ότι αυτό. Εγώ, το πάνε λίγο εγώ, πιο εγώ, μαλακά. Εγώ, κύριε Τζίμα, καταρχά θεωρώ ότι κάνω το σωστό. Και θεωρώ επίση ότι είμαι απολύτω συνεπή με mm αυτά -hmm. τα οποία έλεγα. Σα θυμίζω επίση ότι εγώ κατά καιρού έχω εκφράσει θέσει οι οποίε φαίνονται ενδεχομένω αντιδημοφιλεί. Πλην όμω εκλέγομαι πρώτο βουλευτή τρει φορέ τη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια τη χώρα. Άρα και το τι είναι κόστο και το τι είναι όφελο και mm -hmm. αυτό είναι σχετικό. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα. Ναι, το, εγώ πιστεύω ότι σήμερα. Με τα αυτό είναι εγώ, πιστεύω ότι σήμερα το να αρθρώνει κανεί έναν συνεπή μεταρρυθμιστικό λόγο, ο οποίο να έχει αρχή, μέση και τέλο, και να τον υποστηρίζει με συγκεκριμένε πράξει είναι Ωραία. κάτι το οποίο είναι και σωστό για τη χώρα αλλά και πολιτικά ωφέλιμο για να την παράταξη. Να κρατήσουμε παράταση. αυτή την τοποθέτησή σα, και με αυτή να οδηγηθούμε στο πολιτικό κομμάτι τη συζήτηση.